Οικονομίδη που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε αρκετές απορίες, θέλω να ξέρετε. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος έχει επηρεαστεί, γιατί ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι ευνίδιοι θανάτοι και στην Κύπρο μας και νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, χωρίς στην ουσία να έχουν κάποια προβλήματα με την υγεία τους. Και θέλουμε να μας πείτε εσείς περισσότερα, γιατρέ, γιατί πραγματικά δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό. Αν θέλετε αρχικά να πούμε για την καρδιακή ανακοπή ή προσβολή, ένας όρος ο οποίος διαφέρει, έτσι. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα όταν λέμε για καρδιακή ανακοπή ή προσβολή, σωστά? Ναι, η καρδιακή ανακοπή σημαίνει ότι σταματάει η καρδία για οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Η καρδιακή προσβολή, το έφραγμα, μπορεί να προκαλέσει ανακοπή, αλλά συνήθως ο ασθενής έχει πόνο στο στήθος, έρχεται στο νοσοκομείο και παίρνει τη θεραπεία του. Τώρα, να πω για αυτό που είπατε και για αυτό που είναι η αίσθηση τελευταία, ότι αυξάνονται οι ευνίδιοι θανάτοι. Η αλήθεια, δεν έχουμε δεδομένα ότι αυξάνονται. Και πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, αυτός ο προηγούμενος μήνας που είχαμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον ένα χρόνο με δύο χρόνια για να δεις τα στατιστικά. Να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Τι σημαίνει ευνίδιος θάνατος? Τεχνικά σημαίνει ο θάνατος μέσα σε μία ώρα από την πρώτη έναρξη συμπτωμάτων. Δηλαδή είσαι καλά, νιώθεις κάτι, αν πεθάνεις είτε άμεσα είτε σε μία ώρα, αυτό μπαίνει μέσα στον ευνίδιο θάνατο. Τώρα, να πούμε λίγο αριθμούς. Πάντα υπάρχουν όμως συμπτώματα, γιατρέ, που προειδοποιούν? Ναι, πολύ συνήθως ναι. Απλά από την πείρα μας, και αυτό το βλέπεις σε αυτούς που επιζούν ένα ευνίδιο θάνατο. Υπάρχουν και επιζώντες που παθαίνουν ανακοπή, όταν τους μεταφέρνουμε πίσω. Θα σου λένε, τις προηγούμενες ένα-δύο μέρες δεν ήμουν καλά, αλλά νόμιζα το στομάχι μου, νόμιζα ότι ήταν γρήπη. Ξέρεις, δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας μας τι σημαίνει και τι όχι. Mm-hmm. Να πω λίγο για αριθμούς για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 1.500 άτομα κάτω των 25 πεθαίνουν κάθε χρόνο από ευθύνιο καρδιακό θάνατο. Κάτω των 25. Περίπου 300 με 400.000 άτομα το χρόνο στην Αμερική πεθαίνουν από ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Άλλο στα 80-90 όμως. Έτσι, για την Κύπρο είναι 1.000 συμπολίτες μας θα πεθάνουν το χρόνο από ευνίδιο καρδιακό θάνατο και γύρω στα 4 με 5 νεαρά άτομα. Και είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα, στους συγγενείς που το βιώνουν αυτό, το βιώνουν σαν δολοφονία. Κάποιος πήρε το αγαπημένο μου πρόσωπο από μένα. Δεν ξέρω ποιος τον πυροβόλησε, αλλά κάποιος τον πήρε. Είναι τρομακτικό. Και φέρνει και ένα άγχος δικαιολογημένα σε όλους εμάς. Μπορώ ξαφνικά να περπατώ και να μείνω στον τόπο, αφού δεν έχω προειδοποίηση τι γίνεται, φταίνουν τα εμβόλια, τα ακούμε και αυτό. Να πω έτσι πολύ γρήγορα ότι... Και έχω και μία ερώτηση, γιατρέ, να σας μεταφέρω, γιατί ζητήσαμε έτσι και από τους τηλεθεατές μας και να βγουν εδώ στον αέρα ή να μας μεταφέρουν κάποιες ερωτήσεις, να σας μεταφέρουμε μάλλον, και μία από αυτή ήταν το θέμα με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και αν σχετίζονται. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βλέπουμε... και είναι η βασική διδαχή στην ιατρική, να βλέπουμε ένα ή δύο περιστατικά, πρέπει να βλέπουμε όλα τα περιστατικά και επιστημονικά τι συμβαίνει. Σπάνια τα εμβόλια προκαλούν μυοκαρδίτιδα και πολύ πιο σπάνια μπορεί να πεθάνει κάποιος από αυτά. Και συνήθως, αν γίνει αυτό, είναι μέσα στις πρώτες μια-δύο εβδομάδες μετά που παίρνεις το εμβόλιο. Γενικά όμως, αν δούμε τις στατιστικές, όχι, τα εμβόλια του κορονοϊού ή οποιοδήποτε εμβόλιο δεν έχουν αυξήσει τους ευνιδίους θανάτους. Τώρα, ποιες είναι οι αιτίες και τι μπορούμε να κάνουμε? Οι αιτίες είναι 80%, 8 στους 10 ευνιδίους θανάτου είναι λόγω εφράγματος. Δηλαδή αυτό το έφραγμα που θα σου φέρει την ανακοπή. Και αυτό είναι στις ηλικίες ίσως πάνω από 30. Να πω εδώ ότι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και από μικρή, διότι η στεφανιοπάθεια δεν αρχίζει στα 50-60 που παθαίνει κάποιος το έφραγμα, αρχίζει πολύ πιο πριν. Σε νεαρά άτομα κάτω των 20. Για τι ηλικία μιλάμε περίπου? Κοιτάξτε, αν δείτε από τις εταιρείες παιδιατρικής, συστήνουν
να προσέχουμε τη διατροφή στα παιδιά μας μετά από την ηλικία των 2 ετών. Μόνο μέχρι 2 χρονών είναι κάποιος τελείως προστατευμένος. Εντάξει, στους πλήστους παίρνει 30, 40, 50, 60 χρόνια. Αλλά την ώρα που κλείνει η αρτηρία έχει πολλά χρόνια πριν που αρχίζει αυτή η διαδικασία. Και αυτό το λέω γιατί πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, η σωστή διατροφή, η άσκηση είναι πολύ σημαντικό. Μιλούμε για ένα έλεγχο, σαν ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες η σύσταση είναι σε παιδιά από 9 έως 11 χρονών να γίνεται μια μέτρηση χοληστερόλης και παροδικά από την ηλικία 3 χρονών να ελέγχεται και η πίεση. Δηλαδή αυτά τα δύο δεν σου δίνουν προειδοποίηση και είναι καλά να τα πιάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή κάποιος 45χρονος άντρας, ας πούμε, πεθαίνει ξαφνικά, το πιο πιθανό να είχε κλειστές αρτηρίες, να μην ελέγχθηκε, να μην το κατάλαβε. Τώρα σε άτομα κάτω μπορεί των όμως 25... και να μην συμβαίνει κάτι από όλα αυτά, γιατρέ, και να προκύψει, ναι, να σε προδώσει η καρδιά σου κυριολεκτικά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να το βλέπουμε. Και αυτό είναι στις πιο νεαρές ηλικίες. Δηλαδή ακόμη είναι... και για το έφραγμα που λέτε, κάποιος άνθρωπος μπορεί να το πάθει και να μην το καταλάβει, έτσι. Ναι, και να μην έχει συμπτώματα, και γι' αυτό είναι και τα σημαντικά και τα check-ups. Γι' αυτό είναι και τα σημαντικά. Ας πούμε, πριν λίγο είδα μια κυρία η οποία είχε μισό. Οι καροτίδες που είναι οι αρτηρίες που πάνε στον εγκέφαλο ήταν 50% φραγμένες. Δεν νιώθει τίποτε αυτή η κυρία. Ναι. Αλλά επειδή έρχεται στο γιατρό της, να ξεμιλούμε για 60 χρονών τώρα, αλλά πάλι 60 χρονών δεν είναι και μεγάλος. Αν έχει 50% στις καροτίδες, πιθανόν να έχει και ένα 50% και στις αρτηρίες της καρδίας. Και εδώ που μπαίνει η πρόληψη, ενώ νιώθει μια χαρά. Γι' αυτό που φοβάται ο κόσμος, δηλαδή, καλά, εγώ είμαι μια χαρά και δεν έχω τίποτα και κάνω αναλύσεις και μπορώ να πεθάνω. Η απάντηση είναι ότι αυτό είναι σπάνιο. Ξέρεις, για να μην αγχωνόμαστε αυτό. Τώρα και σε παιδιά και εφήβους, και αυτό είναι σπάνιο, αλλά μπορεί να γίνει. Και είχαμε πρόσφατα αυτό το τραγικό της κοπέλας 22 χρονών που πέθανε ξαφνικά. Συνήθως αυτά τα άτομα είναι κάποια κακά γονίδια που φέρνουν μια αρρυθμία στην καρδία και σταματά. Η σύσταση στους παιδιάτρους και στους γιατρούς είναι ακόμα και όταν βλέπουν νεαρά άτομα να ρωτούν 2-3 πράγματα. Και αυτό μπορούν να το ρωτήσουν και οι γονείς, να ρωτήσουμε και εμείς τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Δηλαδή, έχεις λιποθυμήσει χωρίς λόγο? Σε πιάνει πόνο στο στήθος την ώρα της άσκησης? Αυτά είναι τα συμπτώματα, έτσι, τα συμπτώματα, ναι, τα προειδοποιητικά σημάδια. Ναι, είναι τα προειδοποιητικά σημάδια και γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε άσκηση. Αυτός που κάνει άσκηση παίρνει προειδοποίηση. Αυτός που κάθεται όλη μέρα και δεν κάνει τίποτε θα έρθει τον μπαμ. Επίσης, αν έχουμε κάποιο πρώτου βαθμού συγγενή, αδελφός, αδελφή, μη κακόν, γονείς, παππούδες που πεθάνανε σε νεαρή ηλικία, τότε πρέπει να το ψάξουμε με κάποιο ειδικό. Υπάρχουν διάφορες εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω δεν είναι τη ώρα να πω, αλλά από MRI, καθετηριασμούς, ναι, υπέρηχους, ακόμα και τώρα και τεστ για τα γονίδια, για να βρούμε αυτά τα πράγματα. Μιλούσα σήμερα με έναν συνάδελφο που είναι ειδικός αριθμιολόγος, διότι είμαστε μέλος μιας ομάδας που ελέγχει τους αθλητές στην Κύπρο. Και αυτό μπορώ να πω και να ξέρω τους οργανωτές και τον ΚΟΑ. Η Κύπρος είναι από τις χώρες που κάνει από τους περισσότερους ελέγχους στους αθλητές από 6 χρονών μέχρι πολύ. Δηλαδή πάει στο γιατρό, εξετάζεται, κάνει ένα καρδιογράφημα, συμπληρώνει το δελτίο υγείας, έρχεται το δελτίο υγείας, το βλέπουν 2 ανεξάρτητοι καρδιολόγοι. Και από εκεί σπάνια μεν, αλλά θα βγει κάτι. Και το 1 στις 100.000, για αυτό που τον παθαίνει, αυτό τον ένα είναι 100%. Και τον ρώτησα, εσύ θα έκανες ένα καρδιογράφημα σε όλα τα παιδιά? Και η απάντηση ήταν, στα δικά μου παιδιά έκανα πάντως. Αυτό είναι προσωπικές μας απόψεις, να μην το λέω, αλλά που το περισσότερο για τα παιδιά μας είναι να ρωτούμε αυτά τα πράγματα. Να τους κάνουμε να ζούνε και για όλους μας μια υγιεινή ζωή, να παρακολουθούμε το σώμα μας, διότι στο 90-95% των περιπτώσεων κάποια
προειδοποίηση θα μας δώσει ο οργανισμός μας. Και υπάρχει, από όσο κατάλαβα και από τα λεγόμενά σας, και κληρονομική προδιάθεση. Σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές και το άγχος εντωμεταξύ και ο τρόπος ζωής μας και η διατροφή μας παίζουν σημαντικό ρόλο. Όταν νιώθουμε αυτά τα φτερουγίσματα στην καρδιά, όταν έχουμε ταχυκαρδίες, όταν μας πιάνει δύσπνοια, όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, νιώθουμε αδύναμοι, να αγχωθούμε πραγματικά. Ναι. Γιατί πλέον πάει και εκεί το μυαλό μας, αρχίζουμε και φοβόμαστε. Και μόνο ο φόβος προκαλεί αυτά τα συμπτώματα πολλές φορές. Ναι. Να φοβόμαστε, αλλά να μην πανικοβαλόμαστε από τη μια, αλλά να πάμε στο γιατρό να μας εξετάσει, διότι δεν ξέρεις. Και εγώ βλέπω και πολύ συχνά και νεαρά άτομα που έρχονται με αυτές τις αίσθησεις των αριθμιών, που να σας πω ότι 98% δεν είναι τίποτα, είναι λόγω άγχους αυτά, αλλά μόνο όταν κάνω τις εξετάσεις μπορώ να ξέρω. Όταν τους βρίσκω και είναι καλά, εγώ δίνω μια, αν θέλετε, σχετικά απλή συμβουλή. Νιώθετε διάφορα πράγματα. Αν είναι κάτι το οποίο είναι παρατεταμένο και έντονο, καλύτερα πηγαίνετε στο γιατρό. Αν είναι κάτι τα οποία ξέρετε τον εαυτό σας και δεν τα έχετε την ώρα της άσκησης, τότε μην ανησυχείτε. Διότι αν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή άμα πάει να μας προδώσει η καρδία και να περπατήσεις και 10 μέτρα, δεν θα μπορείς να το κάνεις. Αν αγχωθούμε και ξέρουμε είναι το άγχος μας και τότε φεύγουμε από το στούντιο, π.χ. όπως είμαστε τώρα, και πάμε ένα γρήγορο περίπατο και μας περάσει, τότε αυτό είναι στρες. Αλλά αυτό θα έλεγα να το κάνουμε μόνο με την κατεύθυνση του γιατρού. Αν νιώθουμε κάτι, καλύτερα να πάμε να ελεγχτούμε. Και ας παραμίσουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, τη μια-δυο ώρες που θα πάμε στο γιατρό. Η πρόληψη σώζει ζωές. Κάτι τελευταίο, μια ερώτηση, να μας πείτε για τα συμπτώματα του εμφράγματος που λέγαμε και προηγουμένως. Μάλιστα. Να πω ότι δεν είναι έφραγμα πρώτα. Συμπήματα, πράγματα που διαρκούν ένα δευτερόλεπτο, αυτό δεν είναι της καρδίας. Μούδιασμα στο χέρι. Ναι, αν μπορούμε να με ένα δαχτυλάκι να πούμε πονώ εδώ αριστερά ή πονώ δεξιά, συνήθως δεν είναι της καρδίας. Πόνος της καρδίας είναι πλάκωμα στο στήθος και μούδιασμα, και μπορεί να πάει και μούδιασμα αριστερά, το οποίο χειροτερεύει με το περπάτημα, με την κόπωση. Μπορεί να έχουμε και πολλά μουδιάσματα στα χέρια για νευρολογικές παθήσεις κτλ. Αλλά το περισσότερο αυτός που έχει ένα επαπειλούμενο έφραγμα θα νιώθει άσχημα. Τώρα σας είπα, μπορεί και το βάρος στο στήθος να είναι στρες. Μπορεί το βάρος στο στήθος να είναι και παλινδρόμηση. Αυτά όμως, αν έχουμε από αυτά, ας πάμε στο γιατρό και πιστεύω και η δουλειά του γιατρού είναι και να εκπαιδεύσει τον ασθενή του για το τι να ανησυχεί, τι να μην ανησυχεί και να έχει και μια επαφή ο ασθενής με τον γιατρό του και καταληκτικά να προσέχουμε ακόμα και τα παιδιά μας. Δεν σημαίνει επειδή είναι νέοι ότι είναι στο απειρόβλητο. Δεν σημαίνει επειδή είναι 15 χρονών, α, ό,τι και να έχεις τίποτα δεν έχεις. Πολύ σημαντικό Μπορεί να γίνει σε όλους μας αυτό. Μάλιστα. Να σας πω, γιατρέ, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Παίρνει πάρα πολλές διαστάσεις. Είναι και πολλά τα ερωτήματα έτσι που δεχόμαστε και από τους τηλεθεατές μας. Φροντίσουμε να ξανακάνουμε έτσι μια εκπομπή, να μεταφέρουμε και τις ανησυχίες του κόσμου. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ κρατάω το ότι η πρόληψη σώζει ζωές και είναι το πιο σημαντικό. Ό,τι και αν νιώθουμε ή να μας απασχολεί κάτι ή να νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μας, με το σώμα μας, να ζητήσουμε και την γνώμη ενός ειδικού. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Ναι. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Και να μας προσέχουμε. Και να ακούμε και το σώμα μας. Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή Επίσης, δουλειά. Yeah. Λοιπόν, πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να υποδεχτούμε την φιλοξενούμενή μας που είναι σήμερα και δεν έχει.